Ωραία, λοιπόν, ο κύριος Καλλιέρης έχει το λόγο. Τον τροπεθείς στην πραξία. Και μετά τους κουλίδες. Λοιπόν, θα παρακαλέσω λίγο ησυχία κύριε Μαρίνη, γιατί έχετε στη συνέχεια τον λόγο και θα αφήσουν τον κύριο Παπαγεωργίου και στη συνέχεια ο Δήμαρχος και πριν μετά πρώην μερισίας. Κύριε Καλλιέρη, Μιχάλη, έχετε τον λόγο. Δίδαγμα, τίτλος, δίδαγμα προς τους νέους δημοτικούς συμβούλους. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Το δημοτικό σύμβουλο δεν τον κάνει ο αριθμός των ψήφων. Πρέπει να αγαπάει τον τόπο πρώτα και όχι το αξίωμα. Να βλέπει σε εισαγωγικά τα προβλήματα και με άλλους 8 να τα φέρνει στο θεματολόγιο. Θεματολόγιο προς συζήτηση και λύση. Να αγαπάει την έρευνα και αν χρειαστεί στη συζήτηση ενός σοβαρού θέματος, η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων να βγει και από τα διοικητικά όρια του Δήμου. Στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με αιτήσεις μου, την πρώτη στις 8 του Γενάρη 2007, αριθμός πρωτοκόλλου 360, της υπενθύμησα 26 προβλήματα σοβαρά έως εγκληματικά, αφού απειλούνται ανθρώπινες ζωές. Όταν πέρασε ένας χρόνος αδιαφορίας, παρεμβαίνω από αυτό εδώ το έργο του Δημότη, υπενθυμίζοντάς της με λεπτομέρειες αυτά τα προβλήματα σε 3 συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων της θητείας της, χωρίς να συζητηθούν. Πήγαν στο αρχείο. Αντίθετα, συζητήθηκαν αιτήσεις για χορήγηση αδειών και μειοστασίων στο διαμέρισμα του Δήμου κ. Βρύση. Απογοητευμένος, έστειλα επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών. Όλοι περιμέναμε την επανάσταση στον Δήμο από τον κύριο Κώστα Λογοθέτη. Όμως πέρασε ένας χρόνος που με παρεμβάσεις από αυτή τη θέση, υπενθυμίζω με το απόψινό, το ένατο, χωρίς τα προηγούμενα να έχουν αγγίξει 9 δημοτικούς συμβούλους για να φτάσουν στο θεματολόγιο προς συζήτηση. Τονίζω εδώ ότι αυτά τα προβλήματα περιμένουν λύση 33 χρόνια από τη θητεία 1978-1982 όπου υπήρξα δημοτικό σύμβουλο στο θέμα. Παρακαλώ κύριε Ισέ, παρακαλώ λίγο ησυχία, παρακαλώ. Πολλά χρόνια πριν παρακολουθούσα την επέκταση της Λουτρόπου Δήμου προς το Ληστικό. Τα σπίτια έφτασαν μέχρι την πίνη του στρατόπεδου της σχολής μηχανικού, που γεννήθηκε η ιδέα ενός έργου υποδομής μακρόπνοη που θα προκύψει από την μετεγκατάστασή του χωρίς να μειωθεί η απόδοσή του. Αντίθετα, θα αυξηθεί η τουριστική ανάπτυξη της Λουτρόπολης μας, αφού ένα πανέμορφο τμήμα του στον Πολιτιακό θα τροποποιηθεί από ένα κομμένιο σε υλικοδρόμιο που θα εξυπηρετεί και εξυπηρετεί άλλους χώρους. Για ακόμα μία έξοδο για συγκέντρωση στοιχείων έκανα στο θέμα Μαρίνα. 6 παραλιακοί δήμοι με μεγάλη τουριστική κίνηση καταδίκασαν το έργο σε χώρους που κολυμπούν μικρά παιδιά. Μύκονος, Νάφλιο, Παλαιοκαστρίτσα και... Κεφαλονιά, Ζάκηθος και Λευκάδα. Ψάξτε, θα τα βρείτε, είναι κατατεθειμένα από αυτοί οι ερωτητές. Αυτή τη φορά ζήτησα την άποψη του Δήμαρχου Λαμιαίου, κυρίου Γεωργίου Κοντρόνια, από μια περίπτωση με την κατάσταση στρατοπέδου που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο που διοικεί. Παρακαλώ. Και την οποία σας επισυνάπτω. Ακούστε. Thank you.
Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία, Αξιότητας, Δήμος, Λαμιάου, Γραφείο των Δημάρχων. Λαμία, 16 Ιουνίου 2011, αριθμός πρωτοκόλλου 49.714. Πρωτοκύριο Καλλιέρη Μιχάλη, Καπολιστήριο 6, Ουτρά. Η απομάκρυση τμήματος στρατοπέδου στη Λαμία έγινε από επιμονή των δημοτικών αρχών για πολλά χρόνια και με τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων. 1. Ύπαρξη άλλου στρατοπέδου ή χώρου για μετεγκατάσταση. Στην περίπτωση μας υπάρχει το ναυπηγείο. 2. Έτοιμα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 3. Παραχώρηση από το Υπουργείο Οικονομικών στο Δήμο. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά για όσους δεν άκουσαν, επαναλαμβάνω σε ειδικό υπαγόρευσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά. Ο Δήμαρχος του Λαμιαίου Γεώργιος Κοτρώνης. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Λογοθέτη, ο μεσολαβητικός μου ρόλος τελειώνει εδώ. Τα στοιχεία τα έχετε. Αν χρειαστείτε συμπληρωματικά, ο κύριος Κοτρώνιας θα σας τα δώσει πρόσφατα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καταθέτω το πρόσφατο. Κύριος Σημακόπουλος έχει το λόγο, ο πρόεδρος Έλληνας Εμπόρων. Θα σου είμαι κύριε Καλλιέρη. Προσέξτε λίγο και το σημαντικό. Ξέρετε. Ναι, όπου θέλετε, όπου θέλετε. Σε ένα μικρόφωνο κύριε πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σημαγόπουλε, αυτό έχει το λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα. Σαν σύλλογος, σαν φορέας της πόλης και σαν κάτοικος αυτής της πόλης, εάν παρακολουθούσα την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του σημερινού, θα έλεγα ότι πολύ λίγη σχέση έχει με τα προβλήματα τα πραγματικά που αντιμετωπίζει ο τόπος. Και εξηγούμε, ο Δήμος είναι πλέον μία μικρή κυβέρνηση στο χώρο. Κάνει έργα, έχει παιδεία, έχει υγεία, έχει περιβάλλον, έχει υγειονομικό, ό,τι έχει και μία κυβέρνηση. Δεν έχει όμως μόνο αυτά. Έχει επαγγελματίες και βιοτέχνες στην πόλη μας. Και εγώ για αυτούς ήθελα να πω δύο κουβέντες από αυτές. Έχει επαγγελματίες και βιοτέχνες που κλείνουν. Ο δρόμος ο κεντρικός της Λεωφόρου, εάν μετρήσετε τα κλειστά καταστήματα και τις βιοτεχνίες που έχουν απαξιωθεί, έχουν κλείσει, είναι διψήφιος και πάει για τριψήφιο σε λίγο. Και μιλώ για τα ορατά μόνο και όχι αυτά που δεν φαίνονται. Τα εργοστάσια επίσης στην περιοχή μας έχουν εργαζόμενα. Η οικονομική κρίση που βιώνει ο λαός μας και το Λουτρακίου φυσικά δεν την προκάλεσε αυτός ο λαός. Τι σκέφτεστε σαν Δήμος για εμάς, για τους επαγγελματίες και πάω παραπέρα, για τους συνταξιούχους που δεν έχουν, που φυτοζωούν θα έλεγα, για μια νεολαία που είναι άνεργη. Για χαράτσια και φόρους και ξαναφόρους. Και χθες δυστυχώς άκουσα τον κύριο Υπουργό Οικονομικών να μιλάει ότι όταν τελειώσουμε αυτό το πακέτο που συζητάνε αυτές τις μέρες, έρχονται και άλλα μέτρα. Φόροι. Αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο το απασχολούν για τους κατοίκους, για όλους αυτούς που μένουν σε αυτή την πόλη. Η εξαθλίωση του λαού από ό,τι φαίνεται είναι διαρκείας και θα ενταθεί από ό,τι φαίνεται. Ζητάω από το Δήμο, σαν επαγγελματίες, σαν βιοτέχνες που ζούμε από τους κατοίκους της πόλης, αν οι κάτοικοι δεν έχουν χρήματα,
δεν επιβιώνουμε κι εμείς. Πού βαδίζουμε? Θα αντιδράσετε? Θα σκεφτείτε κάτι για τη βελτίωση των οικονομικών, των συνθήκων ζωής των κατοίκων? Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μαρίνης έχει το λόγο. Σαν πρώην Πρόεδρος της Ένωσης ΕΠΟΑ. Και επίτιμο μέλος της ΕΛΤΙΟ. Και συνταξιούχος. Καταρχήν θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου σε όλους αυτούς τους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι απαξιώνουν αυτή τη στιγμή την ώρα του πολίτη. Θεωρώ ότι είναι η πιο κρίσιμη στιγμή, γιατί θα ακούσουν την αλήθεια, θα ακούσουν το παράπονο του δημότη και δεν θα ακούσουν ούτε πολιτικολογία ούτε εφολόγια. Εμείς εδώ ερχόμαστε και καταναλώνουμε τον χρόνο μας ακριβώς γιατί. Γιατί θέλουμε να είμαστε ενεργοί πολίτες, ενημερωμένοι για να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις και στη δημοτική αρχή και οπωσδήποτε και στην αντιπολίτευση και οπουδήποτε αλλού προκύπτει. Θέλω να μπω απευθείας στο θέμα, το θέμα που συζητούσα προηγουμένως, το οποίο είναι το κυρίαρχο θέμα κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή που ταλανίζει την πόλη. Ξέρω ότι λέει μια παροιμία ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα μυρμήγια. Τα βαρδάκια, ας είναι αυτά. Δεν πειράζει. Η ουσία είναι μία, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία διαμάχη, μία κόντρα. Το ποιος θα επικρατήσει σε αυτή την πόλη, και μιλάω κόντρα μου και κλάβω τελ καζίνο, αλλά στη μέση βρίσκονται μόνο οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν πολλοί να χάσουν τη δουλειά τους και άλλοι να μειώσουν τόσο πολύ τα εισοδήματά τους που δεν θα αντέξουν πλέον να ζήσουν. Και μιλάω αυτή τη στιγμή σαν γονιός που έχει δύο παιδιά που εργάζονται στην κλάβο τελ καζίνο, με καμία άλλη ιδιότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αγωνία αυτή δεν είναι αγωνία μόνο δική μου, είναι αγωνία 1.700 ατόμων και ας μην μένουν στο Λουτράκι, γιατί κάποιοι 600-700 μένουν εδώ. Οι υπόλοιποι μένουν στο νομό Κορινθίας, που μεταφράζεται σε ένα νούμερο 4.000 ατόμων. Οικογένειες δηλαδή, οι οποίες αγωνιούν και δεν ξέρουν ότι αν αύριο το πρωί τρελάθηκε ο Δήμαρχος, τρελάθηκε η Κλαμποτέρ Καζίνο και για τον Α ή Β λόγο αρχίζουν οι απολύσεις ή οι μειώσεις μισθών ή οι μειώσεις ημερών εργασίας. Αυτό θα είναι το αποκορύφωμα, διότι καταλαβαίνετε, το είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων και Βιοτεχνών του Τραγίου προηγούμενα, ότι μέσα στην κρίση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή την πολιτιακή, την πολιτική, μέσα στο δουνουτού και στα CDS που λέγανε προηγούμενα, που δεν καταλαβαίνω τι είναι, αλλά πιστεύω ότι είναι κακά πράγματα αυτά, έρχεται και αυτό το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο αφενός μεν δημιουργεί ανασφάλειες στους εργαζόμενους, αφετέρου δεν δημιουργεί πολλά ψυχολογικά προβλήματα στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε αυτήν την επιχείρηση και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και εμείς τραγικά γεγονότα στην πόλη μας. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σε ένα νομικό που δεν είναι κανένας εδώ αυτή τη στιγμή. Εάν τρελαθεί αύριο το πρωί... Κύριος Παπαγιοργίου. Όχι, εγώ δεν θα κάνω σε δημοτικούς συμβούλους, να πάω υπέρ. Είναι η κυρία Στάμου, η Μαρία. Με συγχωρείτε, δεν το ήξερα, μας πάνω πολύ, η κυρία Στάμου. Για να βρει το πρωί λοιπόν τρελαθούν οι συμβούλες, ο κύριος Λόης, η κύριε Λόη. Και πάρουν μια απόφαση τέτοια που να στοιχήσει στην ύπαρξη της επιχείρησης. Και τι εννοώ, είναι σκέψη δική μου, έτσι, δεν είναι εγώ ούτε νομικός είμαι, ούτε οικονομολόγος, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά λέω. Και λέει η επιχείρηση αυτή τη στιγμή, εγώ γυρίσω πτώχευση, μένω στο νόμο 90, πώς το λένε, αυτό ναι, και ζητάω διαχειριστικό, πώς το λένε, εκαθάριση και μπαίνουμε στο παιχνίδι αυτό. Κύριε νομικέ, μπορεί να συμβεί καταρχήν κάτι τέτοιο? Μπορεί, όχι, πιθανολογούμε, εγώ δεν λέω ότι... Εάν συμβεί αυτό, κύριε Πρόεδρε, η διαλογική συζήτηση δεν γίνεται. Δεν απευθύνομαι, κύριε Λούκα, σε εσάς, απευθύνομαι στο Προεδρείο και λυπάμαι πάρα πολύ που κάνετε παρέμβαση εσείς που είστε τόσο ευγενείς δημοτικός σύμβουλος. Λυπάμαι. Λοιπόν, κύριε Μαρίνη, συγγνώμη, κύριε Μαρίνη, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Κύριε Λούκα, αλλά εγώ μιλάω, δεν μιλάτε εσείς. Κύριε Μαρίνη, τοποθετηθείτε, ολοκληρώστε και κύριε Λόη, αν θα χρειαστεί να πάρετε μην... Μου αφαιρέσατε 2 λεπτά από το λόγο μου, συνεχίζω.
Παρακαλώ. Σήμερα είναι ο χρόνος Σάπλετ. Θέλω να πω λοιπόν, αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό που είναι το τραγικότερο που μπορεί να συμβεί, οι επιπτώσεις ποιες θα είναι, κύριε Λόι. Απάντηση, ζητάω απάντηση. Όχι, δεν θα σας δώσω απάντηση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που θα έπρεπε να είχαμε κάνει όλοι μας εδώ που είμαστε είναι να σταθούμε στη διαπραγμάτευση που είχε το σωματείο που ήταν, που νομίζω ότι την τύχη του πρέπει να, ο εργαζόμενος να τη διαχειρίζεται μόνος του και να μην κάνουμε καμία παρέμβαση εμείς. Και να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους το 15 που πρότεινε παράδειγμα η εταιρεία να το κάνουμε 12, 10, 8. Να μειώσουμε δηλαδή το ποσοστό που απαιτούσε η εταιρεία να μειώσει τους μισθούς. Και αντί να κάνουμε παρεμβάσεις μηδενικού χαρακτήρα, όπως έκανε ο κ. Δήμαρχος με την παρέμβασή του αυτού στο σωματείο και να λέει σταματήσει διαπραγματεύσεις, εγγυάμαι εγώ. Εγγυάμαι και εγώ, παιδιά, θα σας δώσω και 40% αύξηση. Αύριο το πρωί στέλνω επιστολή στο σωματείο και λέω, κύριε, εγώ εγγυάμαι 40%. Δηλαδή, παίζουμε αυτή τη στιγμή με την τύχη και με την ψυχολογία όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι σας μιλάω ειλικρινά, επειδή τυχαίνει να έχω ένα κατάστημα μέσα και να λειτουργώ σε αυτό το χώρο, μόνο σκεφτροπά πρόσωπα βλέπω αυτή τη στιγμή. Πρόσωπα τα οποία έχουν αμφιβολία στο αν αύριο το πρωί θα ξαναπεράσουν την πόρτα αυτή του μαγαζιού, αυτού που λέγεται Club Hotel. Προσέξτε πάρα πολύ καλά το πώς θα χειριστείτε και την ευθύνη τη μεγάλη την έχει ο Δήμος βέβαια, αλλά θα ρίξω και το βάρος και στην αντιπολίτευση, η οποία αφού ο Δήμος δεν μπορεί να το διαχειριστεί σωστά όπως ακούσαμε και από την αντιπολίτευση, ας το πάρει η αντιπολίτευση το θέμα στα χέρια της και ας το διαχειριστεί όσο σοφά μπορεί. Κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η πόλη να βρεθεί εκτός νυμφώνος, διότι αυτή η επιχείρηση από ό,τι φαίνεται πάει για τα διαβόλια. Μην την πάμε εμείς μία ώρα αρχίδα. Δεν θέλω να κουράσω άλλο τον Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βαρύ. Δεν χρειάζεται να μου πείτε ευχαριστώ. Να πω εγώ το ευχαριστήριο κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία σε όλους. Κύριε Παπαγεωργίου. Γιατί θα δώσουμε εξετάσεις και σε εσένα. Κλείσουμε να εξυπηρετήσει οι ιδιώτες. Γι' αυτό στο λέω. Έχει το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και των δημοτικών συμβούλων αναφορικά με ένα τεράστιο, μάλλον ίσως το μεγαλύτερο θέμα που θα αντιμετωπίσει στη θητεία του, φαντάζομαι, η σημερινή δημοτική αρχή. Μιλάω για την Λουτράκη ΑΕ. Και άκουσα παράλληλα διάφορες άλλες τοποθετήσεις αναφορικά με τη ΔΚΠΑΘ, με το ΚΑΠΗ κλπ. Νομίζω ότι το κοινό σημείο και των τριών προβλημάτων, τα δύο βέβαια πολύ μικρότερα, είναι κατά πόσον η δημοτική αρχή νομιμοποιείται να κάνει αυτά που κάνει. Έχει δηλαδή την ενεργητική νομιμοποίηση να, παραδείγματος χάρη, να ασκεί αγωγές, να δοκιμάζει να φτιάξει θυγατικές εταιρείες, να αποφασίζει δικόγραφα τα οποία ουσιαστικά η τύχη τους είναι προφανέστατα άτυχη και γενικά να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Όσον αφορά τη Λουτράκη ΑΕ, είναι προφανές ότι έχουν συμβεί πράγματα τα οποία η αντιπολίτευση, και εγώ μιλάω σαν δημότης αυτή τη στιγμή, όταν ρώτησα πολλές φορές τον κύριο Παύλου να με ενημερώσει, η απάντησή του ήταν ότι είμαι από να συνημερώσω αφού δεν έχω ενημερωθεί ούτε εγώ ίδιος. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερο, το οποίο ουσιαστικά οδηγεί σε αυτό που εσείς στο πρόγραμμά σας λέτε, μιλάτε για διαφάνεια, γιατί μιλάτε με τον, ότι η Δημοτική Αρχή θα λειτουργήσει μαζί με τον Δημότη, μπροστά θα είναι ο Δημότης, ενημερωμένος Δημότης, αρρωγός ο Δημότης της προσπάθειας, κοινωνός ο Δημότης. Και όμως κύριε Δήμαρχε, δυστυχώς και κύριε Πρόεδρε, αυτά που βιώνουμε στην πράξη είναι τα ακριβώς αντίθετα. Ο Δημότης δεν ξέρει, και πώς να ξέρει αφού δεν ξέρει ο εκπρόσωπός του, δηλαδή παραδείγματι ο κύριος Παύλου, αφού δεν ξέρει ο κύριος Παύλου πώς θα ξέρω εγώ. Και άμα δεν ξέρω εγώ ή εμείς οι δημότες γενικά, δημιουργείται ακριβώς πρόβλημα. Εκτός του ότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ανακολουθία με το πρόγραμμά σας. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να καταθέσω. Το δεύτερο, δημιουργούνται και άλλα ζητήματα, παραδείγματος χάρη, τα οποία δεν στέκουν στη λογική.
θυμίζω και άκουσα για παράδειγμα ότι πρόκειται να γίνει και ψηφίστηκε στην Λουτάκια Καρπαέψον, ψηφίστηκε να γίνει μια θυγατρική, η οποία θυγατρική ουσιαστικά θα απορροφήσει τους εργαζόμενους, θα απορροφήσει τη ζημία κλπ. Με απότερο σκοπό, αν υπάρξει πρόβλημα ή όποτε υπάρξει πρόβλημα στην Λουτάκια Καρπαέψον, επειδή όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν μετακινηθεί στην θυγατρική, να μην υπάρξει πρόβλημα για το μέλλον τους κλπ. Εγώ με τα ελάχιστα, αν κάνω λάθος και δήμαρχε, συγχωρέστε με, ενημερώστε με, δεν επαναλαμβάνω ένα πρόβλημα ενημέρωσης. Εάν θα ήταν χρήσιμο όμως να μάθουμε, κύριε δήμαρχε. Απλώς εγώ το μόνο που θα να πω είναι, έτσι, και θα το κλείσω, ακολουθηγώς θα το πω, ότι σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στη μαμά εταιρεία, η κόρη, η θυγατρική, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο. Αν ομιγέντο και χτυπάω ξύλο, η πτωχεύση ή υπάρχει πρόβλημα ή λυθεί ή οτιδήποτε, η μαμά εταιρεία το οποιοδήποτε πρόβλημα συμπαρασύρει και την κόρη, τη θυγατρική. Το λέω κόρη για να καταλάβει από τη θυγατρική. Δηλαδή η θυγατρική αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της κύριας εταιρείας. Άρα, εάν υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα, δυστυχώς το πρόβλημα θα συμπαρασύρει και την θυγατρική εταιρεία. Και το λέω αυτό, εσείς θα το ψάξετε, προφανώς έχετε πολλούς νομικούς οι οποίοι θα το ερευνήσουν και θα μας απαντήσουν εν καιρό. Το είναι το πρώτο. Όσον αφορά τη δικαιπάθεια, κύριε Πρόεδρε, διερωτώ με, υπάρχει καθαριστής. Εάν υπάρχει καθαριστής, πώς γίνεται να υπογράφει ο κύριος, μάλλον να στέλνονται έγγραφα, αφού η εταιρεία δεν υφίσταται ουσιαστικά. Θα ήθελα μια απάντηση από αυτού. Πέραν τούτου, ξέρετε, υπάρχει μια ουσιαστική υποχρέωση και είναι ηθική περισσότερο. Και προέρχεται από τα δικά σας λόγια, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, και δεν αναφέρομαι που εκφράσατε προσωπικά, αλλά προεκλογικά υπήρχε το γνωστό περιβολάνο που λέγατε ότι δεν θα λυθεί η εταιρεία, οι εργαζόμενοι δεν θα θυγούν κλπ. Δεν θέλω να πω σε αυτό, είναι μεγάλη κουβέντα, ελπίζουμε κάποια στιγμή να την κάνουμε, αλλά αυτό που θέλω να σας επισημάνω είναι ότι ουσιαστικά ένα χρόνο μετά το πρόβλημα δεν έχει γίνει τίποτα. Και αυτά που έχουν γίνει σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ουσιαστικά λύνουν έστω και στο ελάχιστο το πρόβλημα. Το μόνο που συμβαίνει είναι απλά ότι κάνατε το αυτονόητο. Τι είπατε, παραδεχτήκατε δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι αυτοί εκπληρούν πάγιες κεντρικής ανάγκης. Και θέλω να πιστεύω, κύριε Δήμαρχε, ότι αν είχατε ακολουθήσει αυτά που σας είχαμε πει εδώ και ένα χρόνο και ο ομιλών, ότι δηλαδή θα έπρεπε οι εργαζόμενοι από τότε να έχουν προσφύγει κατά του Δήμου για να πάρουν τα χρήματά τους, σήμερα οι άνθρωποι αυτοί θα είχαν πληρωθεί και δεν θα είχαν και δουλευμένα 6 μηνών. Και κλείνω με το καπί. Υπάρχει ομολογουμένως ένα πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Κύριε Δήμαρχε, όπως ξέρετε, η προπροηγούμενη επιτροπή του ΚΑΠΗ, εγώ είχα προκαλέσει και τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτριο Δέδε, τον είχα προκαλέσει στο Τοπικό Συμβούλιο και είχε πει ότι η επιτροπή αυτή διορίστηκε από εσάς. Εσείς τώρα πείτε την ίσαν ή δεν ξέρω τι λέτε, δεν λέτε ότι δεν έχετε διορίσει κανέναν. Ο κύριος Πρόεδρος πολύ ορθά και τον τιμά, που λέει ότι κύριε δεν υπάρχει. Κύριε Παπαγεωργίου, στη λίστα αυτή δεν υπάρχει πουθενά η υπογραφή δικιά μου. Δεν είπα ότι υπάρχει. Κύριε Λούκα, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Λέω λοιπόν, σε καμία περίπτωση. Κύριε Πρόεδρε, δεν είπα κάτι τέτοιο. Λέω λοιπόν ότι ο προηγουμένο κύριο Δέδε επικαλέστηκε τον κύριο Δήμαρχο και είπε ότι η επιτροπή αυτή έχει διοριστεί από τον κύριο Δήμαρχο. Σήμερα ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Πρόεδρος της ΔΟΚΟΠΑΠ λέει εγώ δεν έχω διορίσει κανέναν, δεν υπάρχει καμία επιτροπή κλπ. Φανταστείτε κύριε Πρόεδρε πόσο ασυνεννοησία υφίσταται και μας κάνει και εντύπωση γιατί πλήγει ουσιαστικά το Δήμο. Πώς προσέξτε, ενώ τα χαρτιά τα έχει η Δημοτική Αρχή, η οποία εκπροσωπείται στους Αγίους Θοδόρους δια του κυρίου Αντιδημάρχου, δια του κυρίου Δημητρίου Δέδε, η ίδια η Δημοτική Αρχή, για τις ΔΟΚΟΠΑ, νομικό πρόσωπο, αλλά ουσιαστικά η ίδια, ζητάει τα χαρτιά τα οποία κατέχει η ίδια. Τα ζητάει από άλλους. Εδώ είναι δηλαδή απίστευτο. Και σας λέω, σας καλώ κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, να ερευνήσετε κατά πόσο αυτό αληθεύει. Και εδώ θα είμαστε την επόμενη φορά, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα αποδειχθεί περίτρανα ότι όλα τα χαρτιά, όλα τα πάντα, όλα τα είχε η Δημοτική Αρχή. Και βεβαίως τον τελευταίο χρόνο ο κύριος Δημήτριος Δέκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου με. Ήρθαμε τον κύριο Δήμαρχο.